υγεία και προσοχή πάντα για να περάσουμε γρήγορα αυτή τη δοκιμασία. Αλήθεια είναι. Τώρα, πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για τον κορονοϊό και τις συνέπειες του. Όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει με αρμοδίους, αναρμοδίους, με φίλους ακροατές, με επιχειρηματίες του χώρου, όλοι θεωρούν ότι τούτη η χρονιά για τον τουρισμό είναι χοντρά, το λέω, χαμένη. Οπότε, κύριε Υπουργέ, έχετε μπροστά σας ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο στοίχημα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Πράγματι, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Η κατάσταση αυτή της πανδημίας είναι μια κατάσταση που έχει σταματήσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα ο τουρισμός θα πληγεί, κυρίως γιατί αφορά μετακινήσεις που έχουν ήδη απαγορευτεί και είναι πάρα πολύ δύσκολες και αφορά επίσης και τις χώρες από τις οποίες φεύγει ο τουρίστας και τη χώρα τη δικιά μας που τον υποδεχόμαστε. Συνεπώς πρέπει να είναι πάρα πολλά πράγματα στη θέση τους, πάρα πολλά πράγματα να λειτουργούν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορίζοντας για να ξέρουμε πότε ακριβώς θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Θεωρείτε ότι η σεζόν είναι χαμένη ή υπάρχει περιθώριο? Η σεζόν δεν θα έχει καμία σχέση, ας το πω έτσι, με την περσινή σεζόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οποιαδήποτε στιγμή μας δοθεί το πράσινο φως από τους επιδημιολόγους και από τους ανθρώπους που τέλος πάντων παίρνουν τις αποφάσεις για το πότε είναι ασφαλές να μετακινούμαστε και να συγχρονιζόμαστε. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ό,τι μπορούμε καλύτερο, ώστε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα, να σώσουμε κάποιο μέρος της παρτίδας. Και φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει επισκέψη για επέκταση της τουριστικής ζωής. Υπάρχουν και τα εργαλεία αυτά για να στηριχθούν. Σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα έχουμε για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά ίσως, και σύμμαχο λίγο τη ζήτηση. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα θέλουν να έρθουν, γιατί δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν το καλοκαίρι. Και συνεπώς έχουμε για πρώτη φορά, ας το πούμε, τη δυνατότητα να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την συγκυρία, τώρα δεν μπορώ να την πω θετική, αλλά εν πάση περιπτώσει ευνοϊκή για μια τέτοια προσπάθεια. Τώρα, να δούμε λίγο κομμάτι-κομμάτι αυτό που θα είναι μπροστά μας, να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Yeah. Θυμίζω κάτι για τους φίλους ακροατές. Είχα ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη τι θα γίνει με τους ανθρώπους που συνήθως την 1η του Απρίλη προσλαμβάνονται για την τουριστική σεζόν. Μας είχε πει ότι θα πάρουν το 800, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά για να καταλαβαινόμαστε. Σήμερα έχει ξεκινήσει και καταβολή σε πολλούς. Με βάση τις περσινές ή τις προπέρσινες συμβάσεις. Αν κάποιος δηλαδή είχε προσληφθεί την 1η Απρίλη του 19 στο ξενοδοχείο τάδε κτλ., να πάρει αυτή τη σύμβαση για να πάρει το 800. Αυτό έχει λυθεί, γιατί παίρνω ερωτήσεις ακόμα από τους φίλους ακροατές. Πώς θα το πάρουμε, ρε Γιώργη? Πράγματι, έχει λυθεί πιστεύω σε περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το 800, είναι και η επέκταση του επιδόματος στους εργαζόμενους τουλάχιστον του τουρισμού, κυρίως που είναι εποχική. Mm-hmm. Είναι κυρίως η επέκταση για 2 μήνες του επιδόματος του εποχικού που έπαιρναν. Μπορεί κάποιος να έληξε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή και τώρα και τον Απρίλιο και θα επεκταθεί για 2 ακόμα μήνες το εποχικό επιδόμα που θα πάρει. Ένα λεπτό, για να μην δημιουργώ εγώ σύγχυση. Οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί στον τουρισμό θα πάρουν επέκταση του επιδόματος. Ακριβώς. Όχι το 800. Ναι, παίρνουν την επέκταση του επιδόματος και αυτή η επέκταση τώρα θα κοιτάξουμε να καλύψουμε έστω και με κάποιο άλλο τρόπο και κάποιους περίπου 3.000 που έληξε το Δεκέμβριο. Αλλά αυτούς δεν θα γίνει μέσω επέκταση, θα βρούμε μια μεθοδολογία να τους στηρίξουμε και αυτούς οικονομικά. Λοιπόν, κρατάμε το κομμάτι των εργαζομένων, το βάζουμε μπροστά γιατί είναι και πάρα πολλοί κόσμος και είναι και αυτοί που στηρίζουν τον τουρισμό. Πάμε τώρα στις επιχειρήσεις. Άλλωστε, αν δεν ανοίξει καθόλου φέτος, πώς θα ξανανοίξει του χρόνου? Είναι βασικό ερώτημα. Αν δεν ανοίξει φέτος, γενικότερα μάλλον η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν να επιτρέψει στις επιχειρήσεις αυτές να μπουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν αιμορραγούν, δεν έχουν έξοδο να τρέχουν. Οι υπάλληλοι τους, γιατί τα έξοδα ποια είναι? Είναι τα λειτουργικά, τα οποία όποιος δεν ανοίξει ή τώρα που έκλεισαν με νόμο δεν τα έχουν.
είναι οι υπάλληλοι τους. Εδώ πέρα έχουμε τη στήριξη των εργαζομένων και τη δυνατότητα να μπουν σε αναστολή. Και τέλος είναι και τα ζητήματα των τραπεζών, επιταγές και όλα αυτά, τα οποία πήραμε συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε στις επιχειρήσεις. Οι εποχικές επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς λειτουργούν με αυτό το μοντέλο. Δηλαδή κλείνουν, ανοίγουν, δεν λειτουργούν όλη την περίοδο. Ναι. Συνεπώς, στο βαθμό που δεν δημιουργούνται άλλες υποχρεώσεις, δεν τρέχουν προβλήματα, ας το πω έτσι, θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να υπάρχουν εκεί. Δεν θα υπάρχουν επιπλέον μέτρα στήριξης της επιχείρησης του τουρισμού, ή είναι βλέποντας και κάνοντας για να δείτε πότε, πόσο θα διαρκέσει η σεζόν, πότε θα αρχίσει καταρχήν. Ωραία. Πρέπει τώρα να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Η αντιμετώπιση σε οικονομικό επίπεδο αυτής της κρίσης έχει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι να αναλάβουν οι υγειονομικοί το ρόλο για το τι επιτρέπεται και τι όχι, και στη διάρκεια αυτή να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις, όπως είπα, να μπουν σε μια χειμερή ανάρκη, έτσι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία. Όταν όμως μπούμε στη δεύτερη φάση, που είναι πια ότι ανοίγουμε σιγά σιγά και πρέπει να επανεκκινήσουμε γρήγορα όσο γίνεται περισσότερο το τουρισμό μας σε αυτή την περίπτωση, τότε θα πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα έχουν κυρίως με τη στήριξη και τη μείωση των εμποδίων και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να ανοίξουν και να προσλάβουν και να εργαστούν. Yeah. Αυτό έχει πολλαπλά σημεία, έχει και στήριξη, κυρίως όμως σε επίπεδο της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Το ΦΠΑ που έχουμε στο πακέτο, το τέλος διαμονής, διάφορες τέτοιες ενέργειες, οι οποίες θα στηρίξουν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν, ώστε να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες για φέτος και επόμενες. Με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή τους φόρους που πρέπει να πληρώνουν. Έχει δίκιο ο Γιώργος, γιατί ένα κλειστό ξενοδοχείο δεν σημαίνει ότι δεν έχει έξοδα συντήρησης και τον φόρους, υπόλοιπο πράγματα. Χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως έρχονται οι διαδικασίες. Σας λέω, το κύριο και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουμε λίγο και το χρόνο με τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν, και δεν εξαρτάται μόνο από το πότε εμείς θα άρουμε τους περιορισμούς μας. Έχει και μεγάλη σημασία το πότε θα άρουν τους περιορισμούς τους και οι υπόλοιπες χώρες. Εδώ πέρα που ήρθαμε τώρα θα το ξαναπώ, γιατί ρώτησα και τον πρόεδρο των ξενοδόχων προχτές, κύριε Υπουργέ. Εμείς θέλουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από την κοινωνία, μπροστάριδες προφανώς οι επιστήμονες, οι πολιτικές επιλογές κυβέρνησης που βρήκαν σύμφωνοι και την αντιπολίτευση. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσουμε τις ζωές μας και την υγεία μας. Και αν, για παράδειγμα, επειδή δεν θα είμαστε στην ίδια ταχύτητα στον κορονοϊό με τις ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες, είναι πώς θα τους πεις να έρθουν. Αν είναι να έρθουν για να σου φέρουν τον κορονοϊό και να χύσεις την καρδάρα που γέμισες εδώ με τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει δείξει επαγγελματισμό στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ίδιο θα κάνει και στην διαδικασία της εξόδου από τα μέτρα. Να μην έχει κανένα φόβο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία με τον τρόπο τον οποίο πρέπει. Να το βάλω αλλιώς, κύριε Υπουργέ, γιατί νομίζω ότι μου φύγατε λίγο από την ερώτηση. Όχι, δεν έφυγα. Ακούστε με λίγο. Η Έτιχατ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε και κάνει τεστ κατά του κορονοϊού σε όποιον πετάει στο αεροδρόμιο. Αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά να φαίνονται ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις τις οποίες θα επιτρέψουν να γίνονται οι μετακινήσεις με σημαντική ασφάλεια. Σας λέω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν μια σειρά από λύσεις που αυτή τη στιγμή η εβδομάδα με τη εβδομάδα αλλάζουν κιόλας, γιατί έχει πέσει μεγάλη προσπάθεια πάνω στην δημιουργία είτε τεστ είτε εμβολίων είτε άλλων τέλος πάντων ιατρικών μεθόδων για να αντιμετωπιστεί η νόσος. Άρα θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις, είτε με τις, ακόμα και με τις εφαρμογές, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να νιώθουμε ασφαλείς ακόμα και σε περιβάλλον στο οποίο θα έχουν αρθεί και θα υπάρχει μετακίνηση των ανθρώπων. Προφανώς όμως η πλήρη σιγουριά θα έρθει όταν θα υπάρξει οριστικά και ένα εμβόλιο και θα ξέρουμε ότι είναι μια νόσος αντιμετωπίσιμη. Μάλιστα. Επειδή διαβάζω κιόλας, ξέρετε, ότι υπάρχει μεγάλο πλήγμα και στο θαλάσσιο τουρισμό πέρα από τα ξενοδοχεία, για εκεί υπάρχει πρόνοια να ληφθούν κάποια μέτρα, για παράδειγμα, ότι σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, ο οποίος είχε αυξηθεί, σε ό,τι αφορά τα
τα έξοδα ελιμενισμού στις μαρίνες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι, δεν κουνιούνται τα σκάφη, δεν μπορούν να μισθωθούν, ή για τα σκάφη τα οποία δεν έχουν δουλέψει, αν έχετε σκεφτεί για παράδειγμα στο σχεδιασμό σας να ανασταλεί η πληρωμή των τελών ή να μειωθούν ή κάτι τέτοιο. Γιατί διαβάζω ότι πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο θαλάσσιος τουρισμός και ενδεχομένως να είναι και σε πιο δύσκολο, να είναι πιο δύσκολα για αυτούς να επανέλθουν στην κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα να είναι μάλλον ευκολότερο να επανέλθει στην κανονικότητα, αρκεί να υπάρχουν οι πτήσεις έτσι και να έρθουν, διότι είναι ένα είδος τουρισμού που είναι πολύ πιο ασφαλές, με την έννοια ότι είσαι απομονωμένος αυτόματα, με την παρέα σου έρχεσαι, ας πούμε, με την παρέα σου κάνεις διακοπές, χωρίς να είναι πάρα πολύ κόσμος. Άρα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, θέλετε, που μπορεί να το εκμεταλλευτεί και από πλευράς marketing και λογικής. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, πράγματι, αυτό που λέτε, έχουν πληγεί σημαντικά. Το Υπουργείο μας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία και επεξέτεινε, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας όταν ετοιμάσαμε το voucher για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να σιγουρέψουμε ότι καλύπτει και τους επαγγελματίες του χώρου και έτσι μπορούν και αυτοί να αποζημιώνουν μέσω voucher τους πελάτες τους. Αυτό είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για την ανάσα που χρειάζονται για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την σημερινή κατάσταση. Και από εκεί πέρα εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές, ξαναλέω, με το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και με το ΦΠΑ αυτό που λέτε και όλα αυτά τα μέτρα που... Ναι, απλά αυτή τη στιγμή κάθονται και είναι δεμένα, εντάξει. Και αν δεν προλαβαίνουμε. Κύριε Θεοχάρη, δεν προλαβαίνουμε. Για λόγους χρόνου θα σταματήσουμε εδώ την κουβέντα, η οποία ήταν ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να την επαναλάβουμε. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση σε εσάς. Καλή Ανάσταση. Σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά.